Μία από τις χειρότερες περιόδους της περνάει η μέλισσα, καθώς η κακή ανθοφορία στα φυτά λόγω καιρού την επηρέασε και δεν αναπτύχθηκε όπως έπρεπε. Οι μελισσοκόμοι σημειώνουν ότι η κλιματική αλλαγή και όπως αυτή εξελίσσεται φέτος είναι καταστροφική για τα μελίσσια, καθώς δεν τρέφονται φυσικά. Η μέλισσα είναι ένας πολύ ευάλωτος οργανισμός. Παρατηρήσαμε φέτος μία παρατεταμένη καλοκαιρία μέχρι το Γενάρη, χωρίς βροχοπτώσεις. Μετά στη συνέχεια όταν έρθει η άνοιξη, δηλαδή από το Φλεβάρι και μετά που οι μέλισσες αρχίζουν και ανοίγουν όπως λέμε εμείς, αναπτύσσονται, είχαμε μια παρατεταμένη κακοκαιρία. Ναι, μεν έκανε καλό το νερό, αλλά άργησε να έρθει αυτό το νερό, έκλεισε μέσα στις μέλισσες και δεν αναπτυχθήκανε όπως έπρεπε, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια μέλισσα δυνατή για την ομή του θυμαριού. Οι μέλισσες πήγαν απροετοίμαστες, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Αυτή η κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα μία μείωση της παραγωγής στο θυμαρίσιο μέλι τουλάχιστον 50%, ενώ η αύξηση του κόστους για τους παραγωγούς είναι εξίσου μεγάλη. Φέτος τα μέλια θα είναι τουλάχιστον για το θυμάρι, γιατί η χρονιά δεν έχει κλείσει ακόμα, κάτω από το 50% η παραγωγή. Και δεν φτάνει μόνο η παραγωγή ότι είναι μειωμένη. Έχει εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής, είναι τεράστιο για εμάς πλέον. Υπάρχουν και οι φυσικοί εχθροί της μέλισσας, όπως είναι οι σφίγγες, οι σβούροι, τα πουλιά, όπου εκεί υπάρχει μια μεγάλη ζημιά και πρέπει η πολιτεία εδώ πέρα να το κοιτάξει. Η αύξηση στην τιμή του μελιού είναι αναπόφευκτη, τονίζει ο πρόεδρος των Μελισσοκόμων Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, προκειμένου να επιβιώσουν. Θα κάνουμε κάποιες κινήσεις σαν παραγωγικοί φορείς του νησιού, όπως κάναμε και πέρυσι. Να δούμε τι θα συμφωνήσουμε και αν μπορέσουμε τελικά να το κρατήσουμε εμείς οι ίδιοι το προϊόν ψηλά για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε. Έχουν εκτιναχθεί και υπάρχει γενικότερο πρόβλημα. Mm-hmm. Το μέλι δεν μπορεί να μείνει στην τιμή που είναι, γιατί δεν είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση για εμάς. Το επόμενο διάστημα οι μελισσοκόμοι θα συναντηθούν με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, για να συζητήσουν τα προβλήματα της μέλισσας και τυχόν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για να συγκρατηθούν οι τιμές στο μέλι. Είμαστε το πιο νότιο κομμάτι της Ευρώπης και με την πιο μεγάλη μελισσοκομεία στην Ελλάδα και είμαστε το πρώτο σημείο που χτυπάει η κλιματική αλλαγή. Τέλος, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη λόγω έλλειψης ελέγχων, τονίζει ο κύριος Λεονταράκης σε ό,τι αφορά στις ελληνοποιήσεις βουλγάρικων και κινέζικων μελιών. Αν δεν υπάρξει σοβαρή πολιτική βούληση να καλυφθεί το νομικό κενό που υπάρχει για την ιχνηλασιμότητα του μελιού, του ελληνικού μελιού και του κριτικού και του ελληνικού μελιού γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων και τα κινέζικα και τα βουλγάρικα μέλια να μπαίνουν σαν ελληνικά μέλια, τα οποία είναι διατροφικά επικίνδυνα και παραπλανούν και το καταναλωτή.